Πάμε τώρα στο γραμματικό να συναντήσουμε τον Γιάννη Ρίγο. Είναι μία από τις πολλές περιοχές της Αττικής, τις οποίες ξέσπασαν, Γιάννη, φωτιές από το πρωί ως το μεσημέρι, από κεραυνούς που έπεσαν, το είδαμε στο ρεπορτάζ, χωρίς βροχή οι περισσότεροι, με το φαινόμενο της ξηρής καταιγίδας. Εκεί στο γραμματικό ήταν μία από τις μεγαλύτερες. Έτσι ακριβώς. Το πιο επικίνδυνο σημείο, λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε, Νίκο, στο σημείο 0, εδώ που νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 9, έπεσε ένας κεραυνός και ξέσπασε μεγάλη φωτιά. Αρκετά επικίνδυνο το συγκεκριμένο σημείο, το χαρακτήρισαν οι πυροσβέστες. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, μένουν εδώ σε επιφυλακή μέχρι αυτήν την ώρα. Ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής από την Νέα Μάκρη, με υδροφόρες αλλά και πυροσβεστικά οχήματα. Ήδη έχουν μπει και παραμένουν μέσα στην καμένη έκταση και κάνουν συνεχώς κατάσβεση στο σημείο, έτσι ώστε να μην υπάρξει κάποια νέα αναζωπήρωση. Είναι αρκετά δύσκολο εδώ, ήταν αρκετά δύσκολο, μας έλεγαν, το σημείο, γιατί υπήρχαν και άνεμοι το πρωί, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Ήταν σε 6 εστίες υπήρξαν στην Αττική σήμερα, σε Γραμματικό, Καλέτζι, Μαραθώνα, Βαρνάβα, Βάρη και Βούλα. Λόγω της κατάστασης με την έντονη κεραυνική δραστηριότητα, περισσότεροι από 270 κεραυνοί σε όλη την Αττική. Γι' αυτό τον λόγο, λοιπόν, είχαμε έντονη κεραυνική δραστηριότητα και αρκετές εστίες φωτιάς που δημιούργησαν λόγω των κεραυνών και της ξηρής καταιγίδας. Βλέπουμε παρόλα αυτά ότι όσον αφορά το κομμάτι της Πάρνηθας, να δώσουμε και από εκεί μια εικόνα με τις αναζωπηρώσεις, συνεχίζονται και εκεί υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κοντά στο κάστρο της Φυλής. Εκεί παραμένει το δύσκολο μέτωπο, το οποίο πάει σαφώς καλύτερα, υπάρχει καλύτερη εικόνα. Μέχρι αυτή την ώρα όμως συνεχίζουν να κάνουν κατάσβεση από αέρος για να το περιορίσουν εντελώς και να μην κινδυνεύσει άλλο το παρθένο δάσος.